Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μια υπόθεση ασέλγειας από ηλικιωμένο σε 9χρονο κορίτσι που καταγγέλθηκε λίγα χρόνια πριν σε χωριό της Ηλίας εκδικάστηκε στο εφετείο της Πάτρας σε δεύτερο βαθμό. Ο ηλικιωμένος κρίθηκε και πάλι ένοχος με την έδρα να του επιβάλλει ποινή κάθειρξης 16 ετών. Αίσθηση ωστόσο προκάλεσε πως τόσο η μητέρα του κοριτσιού όσο και η κόρη του κατηγορουμένου υποστήριξαν ότι ήταν αθώος και όλα όσα ανέφερε το μικρό παιδί στους κοινωνικούς λειτουργούς του χαμόγελου του παιδιού ήταν αποκοίηματα της φαντασίας του. Μια σύλληπτη υπόθεση φαίνεται να εξελισσόταν σε χωριό της Ηλίας, όπου ηλικιωμένος γείτονας φέρεται να είναι το πρόσωπο που προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος ενός 9χρονου κοριτσιού. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία στο χαμόγελο του παιδιού, με την 9χρονη να περιγράφει σε κοινωνικούς λειτουργούς τα όσα βίωνε όποτε επισκεπτόταν το σπίτι των παππούδων της στην Ηλία. Η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό στο Μικτόρκωτο εφετείο Πατρών, κατέθεσαν ως μάρτυρες οι κοινωνικοί λειτουργοί που είχαν εξετάσει το παιδί. Όπως ανέφεραν, ο ηλικιωμένος άνδρας τυθόπευε στο στήθος και στα γεννητικά όργανα, προσβάλλοντας τη γενετήσια αξιοπρέπειά του. Αίσθηση προκάλεσε η μητέρα της 9χρονης, η οποία είπε χαρακτηριστικά στο δικαστήριο ότι η κόρη της λέει ψέματα, υπερασπιζόμενη τον κατηγορούμενο, αναφέροντας ότι ποτέ δεν είχε δώσει τέτοια δείγματα. Υπέρ του ηλικιωμένου κατέθεσε και η κόρη του, η οποία επεσήμανε πως η οικογένειά της και η οικογένεια της ανήλικης είχαν δεσμούς πρώτου βαθμού συγγένειας και πως ποτέ ο πατέρας της δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα. «Είναι όλα ψέματα, είμαι άδικα στη φυλακή», ανέφερε κατά την απολογία του και ο ίδιος ο κατηγορούμενος, δηλώνοντας ότι οι κατηγορίες σε βάρος του δεν ευσταθούν. Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του και για τις δύο πράξεις, λέγοντας στην αγόρευσή της μεταξύ άλλων πως η ανήλικη ήταν ανήσυχη και φοβισμένη όταν εκμυστηρεύτηκε τα όσα είχε υποστεί και όταν έμαθε για τη σύλληψή του, ένιωσε ανακούφιση. Το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα την ενοχή του κατηγορουμένου για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης σε βάρος ανήλικου κάτω των 12 ετών. Μάλιστα δεν δέχτηκε να το αναγνωριστεί κανένα λαφρυντικό. Η συνολική ποινή που του επέβαλε είναι κάθειρξη 16 ετών, ενώ πρωτόδικα του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης 21 ετών. Ο κατηγορούμενος, που είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, έχει ήδη εκτίσει τα 2/5 της ποινής του, καθώς βρίσκεται εδώ και 5 χρόνια στη φυλακή και αναμένεται να αποφυλακιστεί άμεσα. Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Βραχιολάκια σε ένα ανδρόγυνο πέρασαν οι άνδρες στη Σόπκε, καθώς σε τυχαίο έλεγχο που έγινε στην Πατρών Πύργου βρέθηκαν στην κατοχή τους ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Αμέσως μετά ακολούθησε έρευνα από την ασφάλεια του πύργου στο σπίτι που διαμένουν στην Πάτρα, όπου προς έκπληξη των αστυνομικών εντοπίστηκε ολόκληρο εργαστήριο ναρκωτικών εντός των δωματίων. Λαβράκι, φαίνεται πως έβγαλαν οι αστυνομικοί της ΟΠ και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, καθώς συνέλαβαν έναν άνδρα και μια γυναίκα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το ανδρόγυνο να κινείται με όχημα στην Εθνική Οδό Πύργου Πατρών και τους ακινητοποίησαν για έλεγχο, κατά τον οποίο βρήκαν και κατέσχεσαν 19,1 γραμμάρια κάναβης και ένα τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάναβης. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι των δύο συλληφθέντων στην Πάτρα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου βρήκαν και κατέσχεσαν 687,9 γραμμάρια κάναβης, 13 δενδρύλια κάναβης το ύψος των οποίων έφτανε στο 1,5 μέτρο, καθώς και δύο φιντάνια κάναβης ύψους 10 εκατοστών. Οι κατηγορούμενοι καλλιεργούσαν τα φυτά κάναβης με τη μέθοδο της υδροπονικής καλλιέργειας σε δύο δωμάτια στο σπίτι που είχαν αναπτύξει αυτοσχέδιες σκηνές, ενώ είχαν εγκαταστήσει πλήρη εξοπλισμό για την ανάπτυξη των δεδρυλίων όπως ανεμιστήρες εξαερισμού, λαμπτήρες φωτισμού, μετασχηματιστές και ηλεκτρονικά θερμόμετρα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας. Άγιο είχε οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος βρέθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη στον πάτο ενός γκρεμού στην περιοχή της Κορυφής. Πάμε στον συνάδελφο Αντώνη Φώτη να μας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα, και καλησπέρα και στους θεατές της ΣΟΡΤ. Ως εκ θαύματος, μπορούμε να πούμε, και με ένα ελαφρύ τραυματισμό απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα με τη βοήθεια των αρχών από το όχημά της.
καθώς το πρωί και έχοντας κατεύθυνση προς την κοινότητα της κορυφής, όπου και διαμένει, έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε γκρεμό βάθος. Είναι τα πλάνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το αυτοκίνητο, Αντώνη. Πράγματι, πρόκειται για ένας γκρεμός βάθους περίπου 30 μέτρων. Ειδικότερα, ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε κατεύθυνση προς το σπίτι της και σε στροφή πριν την κοινότητα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Και βγήκε στο πράνες της οδού, πέρασε συνεχεία στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε στο σημείο που βλέπουμε. Βρέθηκε με άλλο αυτοκίνητο μπροστά της στην αντίθετη πλευρά. Τι ακριβώς συνέβη? Πραγματικό, θα βρέθηκε με άλλο όχημα στην αντίθετη πλευρά. Το άλλο όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, μπόρεσε και ξάκρισε όσο μπορούσε στην άκρη του δρόμου, αλλά η πορεία του αυτοκίνητου ήταν ανεξέλεγκτη εκείνη τη στιγμή. Αντώνη, επειδή βρέθηκε στο σημείο, όντως χωράνε δύο αυτοκίνητα ή υπάρχει πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο? Χωράνε δύο αυτοκίνητα, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο. Πιθανότατα απλά χάθηκε ο έλεγχος του αυτοκινήτου και η γυναίκα δεν μπορούσε να... Το θετικό είναι πως η ίδια δεν τραυματίστηκε, δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, ωστόσο προληπτικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πραγματικό, στα μία τέτοια πτώση θα μπορούσε να αποβεί σίγουρα μοιραία. Δεν το συζητάμε. Ωστόσο, ο οδηγός του οχήματος φαίνεται πως είχε την τύχη μαζί της και βγήκε με ελαφρά τραύματα. Μάλιστα. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Σε απόγνωση βρίσκονται πλέον οι μικροί και μικρομεσαίοι επαγγελματίες στο φόντο της ανέχειας των καταναλωτών και των αυξημένων εξόδων. Με την κατάσταση να παραμένει εδώ και μήνες οριακή και τα λουκέτα να είναι πρώτων πυλών. Στο μεταξύ, μέσα σε όλα έρχεται και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που, όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι, απλώς θα τους αποτελειώσει. Ήδη πολλοί επαγγελματικοί κλάδοι, ακόμα και επιστημονικοί, προετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις εν ώψη της ψήφισης του νομοσχεδίου. Δεν μας το είπαν προεκλογικά και ο κύριος Κατρούγκαλος, που έκανε μία ατυχή δήλωση, στήχησε στο ΣΥΡΙΖΑ 7%. Με αυτόν τον τρόπο και ακόμη πιο καυστικά στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ αναφέρθηκε σε όσα πρόκειται να επιφέρει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που, όπως σημείωσε, στοχοποιεί για μία ακόμη φορά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δεν θα ψήφισα Μητσοτάκη, δεν λέω ότι ψήφισα Μητσοτάκη βεβαίως, αλλά μπορώ να πω ότι το 53% των επαγγελματιοβιτεχνών και των εμπόρων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Έκλεισαν 220.000 μικρές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των τριών μνημονίων. Χάθηκαν 800.000 θέσεις εργασίας. Εάν πραγματικά το πρόβλημα ήταν οι πολλές μικρές επιχειρήσεις, τότε θα το είχαμε λύσει. Φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι η ολιγοπόληση και η υπερσυγκεντροποίηση της αγοράς σε λίγους και ισχυρούς ομίλους. Και αυτό θέλουν να κάνουν τώρα και με τους δικηγόρους, να τους μαζέψουν σε δικηγορικές εταιρείες. Το ίδιο θα κάνουν με τους πολιτικούς μηχανικούς, τους οδοντιάτρους, τους γιατρούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βεβαίως τις μικρές επιχειρήσεις να τις κλείσουμε. Τον αυτοαπασχολούμενο να τον κλείσουμε. Και βέβαια μην ακούτε αυτό που συζητιούνται στα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας. Δηλαδή, σιγά ρε παιδιά, 1.400 ευρώ είναι ο φόρος σας. Είναι το κατόφλι του φόρου. Η όλη φιλοσοφία έχει έναν αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος τι λέει? Λέει, λαμβάνω υπόψη μου τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης, λες και οι τριετίες στην επιχείρηση σημαίνει και αύξηση κύκλου εργασιών, η παλαιότητα δηλαδή μιας επιχείρησης, η μισθή που δίνει η επιχείρηση και βέβαια ο μέσος όρος του τζίρου του κάθε κλάδου. Για φανταστείτε λοιπόν, το ΚΑΔ, ένας ΚΑΔ μιας επιχείρησης, ενός αυτοαπασχολούμενου στην Καλαμάτα, που είναι κάτω των 10.000, αν ο ΚΑΔ, ο μέσος όρος των ΚΑΔ για την Καλαμάτα είναι 15.000, γιατί υπάρχει μια μεγάλη επιχείρηση η οποία ανεβάζει το μέσο όρο, θα φορολογηθεί με το μεγαλύτερο. Και βέβαια αυτό που είναι πρωτοφανές είναι και οικονομική αυθεντία αυτός που το σκέφτηκε, ότι απαγορεύεται στο επιχειρήν να υπάρχουν ζημιές. Αν ήταν έτσι εύκολα τα πράγματα στο επιχειρήν, όλοι οι επιχειρηματίες θα είμαστε. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Καβαθάς έκανε δύο πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Με μείωση των φορολογικών συντελεστών, ιδιαίτερα των έμεσων, που είναι και οι πιο άδικοι, από την άλλη πλευρά θα πρέπει να κερδίζει ο καταναλωτής
ουσιαστικά από την αναζήτηση της απόδειξης. Σε ίδιο μήκος κύματος και η επόμενη είδηση, ακόμα και τριπλάσιο φόρο θα κληθούν να πληρώσουν στην εφορία οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές, αν τηθεί σε ισχύ το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν, το νομοσχέδιο θα αποτελέσει την ταφόπλακα για τον κλάδο τους, αφού θα είναι και η χαριστική του βολή μετά τα προβλήματα που δημιούργησε κυρίως στα ταξί η παρατεταμένη κρίση της τελευταίας δεκαετίας. Μάλιστα, ζητούν να πάρθουν μέτρα ανάλογα με την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται ο κάθε συνάδελφός τους. Δηλαδή δικάζουμε τους φτωχούς να πρέπει να πληρώσουν, γιατί εδώ η κοινωνία είναι όλη φτωχή. Φόρο έως 1.000 ευρώ το χρόνο πληρώνει το 47% των ελευθερών επαγγελματιών σήμερα και από 1.000 έως 3.000 πληρώνει το 27%. Ωστόσο, αυτά τα ποσά θα αλλάξουν με το νέο φορολογικό σύστημα που παρουσίασε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ σύμφωνα με τα νέα δεδομένα εκτιμάται πως μέχρι 1.000 ευρώ θα πληρώνουν το 17% αλλά και το 54%, δηλαδή ήδη διπλάσιο σε σχέση με πριν. Όσοι δεν πληρώναν τίποτα ή πληρώναν ελάχιστα σε σχέση με τα εισοδήματά του, θα πληρώσουν αυτά που του αναλογούν σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο. Δεν είναι όλες οι περιοχές το ίδιο. Δεν είναι όπως τα νησιά που έχουν πολλή δουλειά ή Αθήνα, ξέρω εγώ. Εδώ μια αγροτική περιοχή είναι και έχουμε και 4-5 μήνες λίγο τουρισμό. Σίγουρα το ταξί δεν κάνει τον τζίρο που νομίζουν στο Υπουργείο και οριακά βγαίνουν τα έσοδα με τα έξοδα. Από ό,τι έχει ακουστεί με τους ελεύθερους επαγγελματίες, η φορολόγηση ανέβει πολύ 3 φορές επάνω από ό,τι ακούγεται σχέση με τη φετινή φορολογική δήλωση. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο σε όλες τις περιοχές, γιατί εμείς εδώ πέρα η δικιά μας περιοχή έχει λίγο κίνηση τώρα το καλοκαίρι. Το χειμώνα δεν έχουμε ούτε φοιτητές, έχουμε ούτε στρατόπεδα, έχουμε ούτε κόσμο που κυκλοφορεί μέσα στην πόλη για να έχουμε αρκετή δουλειά, να ανέβει φορολογία. Και δεν μπορεί η φορολογία να είναι το ίδιο σε όλες τις περιοχές. Δεν μπορεί να συγκρίνεται ένας ελεύθερος επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στον πύργο της Ηλίας, παράδειγμα, με ένα ελεύθερο επαγγελματία που δραστηριοποιείται στη Μύκονο ή στη Σαντορίνη. Φυσικό είναι ότι εκείνο τα κέρδη είναι πολύ παραπάνω σχέση με εμάς, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Και το θεωρούμε άδικο και ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αξιολογήσεις και να πάει ο λόγος στην περιοχή και τον κόσμο που έχει κάθε περιοχή. Εμείς δεν είμαστε σε μεγάλα αστικά κέντρα, εμείς είμαστε στην επαρχία. Δεν μπορούμε να έχουμε τα κέρδη που θέλουν αυτοί για τα εισοδήματα, 14 χιλιάρικα που ζητάνε. Δεν εννοείται να έχει σε όλους τους ανθρώπους τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά, με βάση ότι θεωρώ ότι εσύ φοροδιαφεύγεις, όλοι φοροδιαφεύγουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, άρα σας βάζω αυτό το μέτρο και τελείωσε. Άσχετα από αυτό, οι κινητές μας κυβέρνηση ήταν ότι θα μειωθούν κάποιοι φόνοι και θα υπάρχουν και φορολαφρύνσεις, τις οποίες τελικά δεν βλέπουμε. Αυτά δεν είναι δημοκρατικές αποφάσεις. Ο βασικός στόχος του νέου συστήματος είναι ότι οι ελευθεροί επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι δεν μπορεί πλέον να φορολογούνται για εισόδημα κατώτερο από εκείνο του μισθωτού που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Προσπαθεί να βάλει όλους τους ανθρώπους στο ίδιο τσουβάλι. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν να διατηρούν μια επιχείρηση, ένα εμπορικό κατάστημα, ένα μπακάλικο, οτιδήποτε, απλά και μόνο για να βγουν στη σύνταξη και να μπορέσουν κάποια στιγμή να πάρουν τη σύνταξή τους και να ζήσουν. Θεωρεί ότι όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κέρδος. Για παράδειγμα, ένας αυτοκινητής μπορεί φέτος να πάθει μια αυτοκίνητό του και να έχει μια απώλεια εισοδήματος, χρονική δηλαδή, δεν μπορούσε να δουλεύει για κάποιο διάστημα ή τέλος πάντων χρειάζεται και να δώσει κάποια χρήματα. Αυτό είναι ζημιά. Αυτή τη στιγμή βάζουμε λάστιχα και τα φθηνότερα επώνυμα λάστιχα είναι στις τάξεις των 600-700 ευρώ. Δεν είναι ένα μικρό ποσό. Όπως αντίστοιχα και τα καύσιμα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Τα ποσά που υποχρεωτικά θα δηλώνουν πλέον ως εισόδημα δεν μπορεί να υπολείπονται των 10.920 ευρώ με ορισμένες εξαιρέσεις. Από τις καλές εποχές έχει πέσει ένα 80% κάτω. Η κίνηση κάθε χρόνο όλο και πιο κάτω είναι και φέτος ειδικά που δεν υπάρχουν και ελιές να κάνει ο κόσμος μεροκάματα ή να πουλήσει ο κόσμος το λάδι όπως γινόταν από άλλες χρονιές. Ήδη, εάν κοιτάξετε, η κίνηση στην πόλη είναι υποτονική σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Τα τελευταία δύο χρόνια η μείωση μπορεί να φανεί παράξενο ή μεγάλο σαν ποσοστό, αλλά περίπου το 70%. Έχουν σίγουρα μειωθεί και οι κούρσες εδώ στον πύργο, μειωμένος και ο πληθυσμός του πύργου, ξένος κόσμος δεν μπαίνει. Οπότε είναι μέρες αρκετά δύσκολες. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και δυστυχώς έρχεται η κυβέρνηση και τα κάνει ακόμα δυσκολότερα. Μετακινείται, δεν έχουμε τζίρο, δεν έχουμε κέρδος. Όχι μόνο εμείς, όλη η αγορά. Βλέπεις άνθρωπο να κυκλοφορεί. Παραμένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Ένας μισθός της εκάστοτε οικογένειας φαίνεται να πηγαίνει μόνο για το ενίκιο του σπιτιού κάθε μήνα, αφού οι τιμές των ακινήτων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Την ίδια στιγμή υπάρχει σοβαρή έλλειψη σπιτιών σε ολόκληρη τη χώρα, αφού την τελευταία δεκαετία δεν υπάρχει καθόλου οικοδομική δραστηριότητα. Η κατάσταση αυτή έχει φέρει τους πάντες και κυρίως τους νέους που προσπαθούν να στήσουν τη ζωή τους και τους γονείς των φοιτητών στα όρια τους.
Πρωταθλητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κόστος στέγασης οι Έλληνες σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Όπως προκύπτει, το ποσοστό του εισοδήματος που ξοδεύουν οι Έλληνες για στέγαση είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έφτασε το 2022 στο 34,2% ενώ ακολουθεί η Ολλανδία, η Δανία και η Γερμανία, όταν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ξοδεύουν κατά μέσο όρο το 19,9%. 8 στα 10 σπίτια φέτος έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 400 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων 5 στα 10 έχουν ζητούμενο μίσθωμα αυτή τη στιγμή πάνω από 500 ευρώ. Πέρυσι, την ίδια εποχή που κάναμε ακριβώς την ίδια έρευνα, μόλις 1 στα 10 σπίτια έχει ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ. Άρα τι βλέπουμε φέτος, βλέπουμε μεγαλύτερη αθεσιμότητα κινήτων σε υψηλότερα κλιμάκια ζητούμενων μισθωμάτων. Δηλαδή πέρυσι βρίσκαμε τουλάχιστον 1,5 σπίτι μέχρι 300 ευρώ. Φέτος δεν υπάρχουν. Το κόστος στέγασης στην Ελλάδα έχει εκτιναχθεί σε τέτοια επίπεδα που αγγίζει το 60-70% του μέσου μηνιαίου μισθού και αν πρόκειται για οικογενειακή κατοικία, το σύνολο ενός καλού μισθού. Ο μέσος όρος το τιμών θυμίζει στα 500 ευρώ. Στα 500 ευρώ για ένα άτομο στην ηλικία μου που είναι 20 χρονών είναι πολύ δύσκολο. Πολλοί κόσμοι ψάχνουν, οι τιμές είναι στα ύψη. Οι τιμές έχουν ξεφύγει κάθε χρόνο ακόμη και μεγαλύτερα νούμερα. Και βλέπουμε τρελά ποσά για μικρές παροχές. Η μεγάλη αύξηση των ενοικίων σύμφωνα με στελέχη της αγοράς οφείλεται κυρίως στη συσσόρευση πολλών ετών τόσο της υποαπόδοσης των κατοικιών που οδήγησε πολλούς ιδιοκτήτες στην απότομη αύξηση των ζητουμένων ενοικίων προκειμένου να περιορίσουν τις ζημιές των χρόνων της οικονομικής κρίσης αλλά και στη μη δυνατότητα των ενδιαφερομένων να επενδύσουν στην αγορά κινήτου για την κάλυψη της στεγαστικής τους ανάγκης. Έχουν ακριβήνει τιμές των ενοικίων. Λόγω του ότι, όπως έχουμε πει, δάνεια οι τράπεζες δεν δίνουν. Επίσης, από το 2009, λόγω και της οικονομικής κρίσης, σταμάτησε η ανέργεση νέων κατοικιών. Σημειώνεται μεγάλη αύξηση στα ενοίκια, της τάξης των 6,4% και θα συνεχιστεί για μεγάλο διάστημα από ό,τι βλέπουμε και εμείς από τους πελάτες μας, αφού το φαινόμενο της μη ενοικοδόμησης υπάρχει εδώ και μια δεκαετία περίπου σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Να γυρίσουμε για ακόμα μία φορά σελίδα στο δελτίο μας μετά το ελαιόλαδο, όπου τα προβλήματα στην παγκόσμια αγορά λόγω της μεγάλης έλλειψης έφεραν ραγδαίες αυξήσεις στο παραγόμενο προϊόν και στην Ελλάδα. Έρχονται και τα πορτοκάλια. Ήδη οι πρώτες ελλείψεις, κυρίως σε πορτοκάλια για χυμό, κάνουν την εμφάνισή τους σε χώρες με μεγάλες παραγωγές και οι πρώτες αυξήσεις στην τιμή τους ήρθαν και στη χώρα μας. Το πρόβλημα διωγγώνεται από το γεγονός ότι σε πολλές περιοχές οι αγρότες έχουν αφήσει τους πορτοκαλαιώνες στην τύχη τους λόγω των χαμηλών τιμών των τελευταίων ετών. Σήμερα το πορτοκάλι το Ναυαγίνας πουλιέται περίπου 38 με 40 λεπτά. Κι όμως, όπως συμβαίνει με σειρά προϊόντων, καταλήγει στον καταναλωτή μέχρι και 2,5 ευρώ το κιλό. Η αύξηση αγγίζει το 142,8% στην τιμή με τους παραγωγούς στα ωριά τους. Όλα τα κόστη έχουν ανέβει, είναι σπανερό, δεν υπάρχει συζήτηση, αλλά ασφαλώς κανένας το 38 είναι καλύτερο από το 32, το 30. Το 17 που είχε φτάσει πέρυσι το πορτοκάλι σημαίνει απαρατάω τα χτύματα, καλλιέργητα και φεύγω. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σταδιακή μείωση της παραγωγής πορτοκαλιών, η οποία θα έλεγα έχει φτάσει ένα 20-25%, κυρίως οφειλόμενη στην εγκατάλειψη χτημάτων. Αλλά και σε αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου, χαρακτηριστικά όσα συμβαίνουν στην Αργολίδα. Οι παραγωγοί εγκαταλείπουν το προϊόν αφού η τιμή πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Έχουμε σταθερά μειούμενα τα τελευταία 20 χρόνια. Οφείλεται στο ότι οι τιμές που απολάμβαναν οι παραγωγοί ήταν πολύ χαμηλές και τα εγκατέλειψαν. Η παγκόσμια τιμή του χυμού πορτοκαλιού έχει τριπλασιαστεί μέσα σε 6 μήνες. Στο εσωτερικό πιστεύω δεν θα πάει έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι τιμές του τύπου 75 λεπτά για τα προϊόντα ιδιωτικής σχέδιας από το παρελθόν θα περάσει το 1 ευρώ και το επόμενο θα περάσει τα 2 ευρώ. Και στον αντίποδα, οι καταναλωτές λόγω των διεθνών συγκυριών, όπως συμβαίνει και με το ελαιόλαδο, αγοράζουν πανάκριβα. Υπήρξε μια μεγάλη καταστροφή στη Φλόριντα, η οποία είναι μεγάλος παραγωγός παγκόσμιος, λόγω μιας ασθένειας που ξεραίει τα δέντρα. Η Φλόριντα παρήγαγε το χρόνο περίπου 800.000 τόνους συμπίκνωμα. Συμπληρωμένο χυμό πορτοκαλιού. Φέτος αμφιβάλλω αν θα παράξει 200.000 τόνους. Σε μια παγκόσμια παραγωγή της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων τόνων. Η μείωση είναι δραματική. Και η παγκόσμια ζήτηση έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Ο χυμός πορτοκαλιού τα τελευταία 20 χρόνια ήταν περίπου 2 με 2.500 δολάρια ο τόνος. 2 με 2,5 δολάρια το κιλό, το συμπυκνωμένο. Ναι. Αυτή τη στιγμή η τιμή είναι 7 δολάρια ο χυμός.
Και μιας και αναφερθήκαμε και στο ελαιόλαδο, το λάδι λαδάκι αναμένεται να πούνε φέτος οι Ευρωπαίοι λόγω της μειωμένης παραγωγής στις χώρες του Νότου, την ώρα που ο αναβρασμός επικρατεί και στην εγχώρια αγορά για το πού θα φτάσουν οι τιμές τόσο στο ελαιοτριβείο όσο και στο ράφι. Τα αποθέματα είναι σε ιστορικά χαμηλά και ήδη οι τιμές λιανικής του λίτρου στα σούπερ μάρκετ ξεκινούν από τα 11 και φτάνουν έως και τα 17 ευρώ. Η τιμή στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο αυξάνεται μέρα με τη μέρα με τους παραγωγούς να μην έχουν περιθώριο να κρατήσουν τις τιμές πιο χαμηλά. Η παραγωγή της φετινής οδειάς αναμένεται να είναι μικρή έως και 80% κάτω από την περσινή. Η τιμή του λαδιού είναι ανεξέλεκτη από ό,τι βλέπουμε. Ήταν ένα καλό για τους ελαιοπαραγωγούς, για τις ελαιοτριβές, κακό για τους ανθρώπους που δεν έχουν λάδι. Ήδη οι παραγωγοί πολλούν το χήμα ελαιόλαδο στα 150 με 170 ευρώ τον τενεκέ, από 60 με 80 ευρώ που ήταν μέχρι πριν από 2 χρόνια, ενώ στη λιανική η τιμή έχει ξεπεράσει τα 10 ευρώ το λίτρο. Όσο θέλει πουλάει ο καθένας. Γιατί το λάδι θα πουληθεί με 150 η λάτα, δεν υπάρχει. Ωστόσο, η τιμή του λαδιού είχε αρχίσει να αυξάνεται ήδη 2 και 3 χρόνια πριν. Οι τιμές είχαν ως εξής: το φθινόπωρο του 2022 5,45 με 5,75 το λίτρο, τον Ιούλιο του 2023 6 με 6,40 το λίτρο, τον Αύγουστο του 2023 9,5 με 12 ευρώ το λίτρο και τον Νοέμβριο του 2023 12 με 15 ευρώ το λίτρο. Δεν πάνε ανέβει. Τα χειρότερα έπονται. Αγοράζω κι εγώ λάδι, τι να κάνω. Με 300 ευρώ είμαι το μήνα. Είμαι σύνταξη. Διότι η αλήθεια είναι ότι τέτοιες τιμές δεν μπορείς να τις σηκώσει η αγορά. Ο καταναλωτής υποφέρει γενικότερα από τις αυξήσεις. Ένα τενεκέ λάδι πόσο θα στοιχίζει? Εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια δίναμε 70 ευρώ και πληρώναμε και τα έξοδα εμείς να το στείλουμε και το τενεκέ με το λάδι. Σίγουρα φέτος θα τα περάσει τα 120 ευρώ, 130. Η δραματική αύξηση στην τιμή του υγρού χρυσού έχει οδηγήσει τους παραγωγούς να προσλάβουν ακόμα και προσωπικό ασφαλείας για την προστασία της περιουσίας τους. Τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα όσον αφορά τις κλεψιές στα χτήματα και στα ελαιοτριβεία ακόμα, με την τιμή του λαδιού σε υψηλά επίπεδα και με τη δυσκολία που έχει ο κόσμος. Η παραγωγή είναι σε γρήγορση, δίνουν μια προσοχή παραπάνω. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα και διάθεση. Ενημέρωση των κατοίκων στην έδρα του Δήμου Ποινίου τη Γαστούνη πραγματοποίησαν στελέχη του Κεθέα Κύτταρο και του Κεθέα Οξυγόνο, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες γύρω από τη δράση τους όσον αφορά στα προγράμματα απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης. Τα στελέχη του Κεθέα, αξιολογώντας τις ανάγκες του νομού τα τελευταία χρόνια και αξιοποιώντας βεβαίως την εμπειρία τους από την υποστήριξη των εξαρτημένων ατόμων στην Ηλία, ρίχνουν βάρος στην ενημέρωση και την πρόληψη από τις εξαρτήσεις. Ενημέρωση γύρω από τις εξαρτήσεις και τις εξαρτητικές συμπεριφορές έγινε στην πόλη της Γαστούνης στα πλαίσια των δράσεων που υλοποιεί το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων Κεθέα στην Ηλία, ενώ στελέχη του Κεθέα Κύτταρο Οξυγόνο ξεκίνησαν την ενημέρωση κατοίκων στην έδρα του Δήμου, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες γύρω από την δράση του κέντρου όσον αφορά τα προγράμματα απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης. Έχουμε έρθει στη Γαστούνη στα πλαίσια ενημέρωσης του γενικού κοινού. Να ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας. Είμαστε για νόμιμες και παράνομες εξαρτήσεις. Νόμιμες αλκοόλ, τζόγος, διαδίκτυο, παράνομες στα ναρκωτικές ουσίες. Η υγειονομική κρίση φαίνεται πως έχει ανατρέψει τις ισορροπίες της καθημερινής ζωής και ο περιορισμός στο σπίτι, η αδυναμία για κοινωνική επαφή και η οικονομική αβεβαιότητα κλιμακώνουν τις συγκρούσεις αλλά και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Οι εξαρτήσεις αυξήθηκαν και το νέο πολυδύναμο κέντρο έχει ανταποκριθεί σε αιτήματα που στην πλειονότητα αφορούν τις παράνομες ουσίες και ακολουθεί το αλκοόλ και ο τζόγος. Υπάρχει αυξημένη χρήση στο νομό. Περισσότερο σε πιο αποκεντρωμένες περιοχές, γι' αυτό και έχουμε και παρουσία σε εβδομαδιαία βάση εδώ στη Γαστούνη. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη είμαστε στη βιβλιοθήκη, είναι ο χώρος μας, έχει παραχωρήσει ο Δήμος εδώ 9 με 2 Δευτέρα και Πέμπτη. Και όποιος ενδιαφέρεται έρχεται και παίρνει τις υπηρεσίες. Στόχο αποτελεί διευκολύνση της πρόσβασης στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν θέματα εξάρτησης σε υπηρεσίες συμβουλευτικής, θεραπευτικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης. 9 με 2. Αν κάποιος δεν μπορεί να δει άμεση τα κορίτσια ή θέλει μια πιο άμεση επαφή, μπορεί να απευθυνθεί και στο κέντρο κοινότητας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7 μέχρι τις 2.
Είμαστε πάντα εκεί κι εμείς να ακούσουμε τον πολίτη. Αιτήματα από άτομα για προβληματική χρήση αλκοόλ, προβληματική ενασχόληση με το διαδίκτυο και τυχερά παιχνίδια, χρήση παρανομών ουσιών, καθώς και άτομα του συγγενικού περιβάλλοντος τους. Έχουν υπάρξει αρκετές περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα από παράνομη χρήση ουσιών σε θέμα εξάρτησης. Έχουν απευθυνθεί στο κέντρο κοινότητας, έχουν ζητήσει βοήθεια και εμείς έχουμε κάνει την ανάλογη παραπομπή στο ΚΕΘΕΑ ώστε να έχουν μια πρώτη επαφή και σε συνέχεια τη συνεργασία που μπορούν να έχουν με το ΚΕΘΕΑ. Τώρα το Ιερό Λείψανο του Αγίου Νεκταρίου μεταφέρθηκε για προσκύνημα από την Ιερά Μονή Παναγίας της Χρυσοπηγής Άνω Δίβρης στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Αμαλιάδας με αφορμή την περιόνιμη εορτή του Αγίου. Οι πιστοί από την πρώτη μέρα κατέκλυσαν τον ναό, ενώ το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στην πόλη της Αμαλιάδας έως και την Κυριακή 12 Νοεμβρίου. Με ιεροπρέπεια και πνευματική κατάνοιξη πλήθος πιστών βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Αμαλιάδας προκειμένου να ασπαστεί το δίμιο λείψανο του Αγίου που μεταφέρθηκε και με καφέ επισημότητα στο ναό. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου που μεταφέρθηκε από την Ιερά Μονή Παναγίας της Χρυσοπηγής Άνω Δίβρης τέθηκε προς προσκύνηση στον κόσμο που κατέκλυσε τον Ιερό Ναό, το οποίο θα παραμείνει έως την Κυριακή 12 Νοεμβρίου εκεί. Σήμερα είχαμε την τιμή να έρθει στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου με Λείψανο του Αγίου από τη Μονή της Δίβρης. Όπως είδατε, γιορτάστηκε με μεγαλοπρέπεια. Αύριο είναι η γιορτή του Αγίου, γιορτάζει η ενορία. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία και ο Άγιος βοηθά μας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μέγας εσπερινός μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος προεξέχοντος του πανοσιολογίου του πρωτοσύγγελου Αρχιμανδρίτη Φιλάρα του Σπανόπουλου. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, να περάσουμε να δούμε ειδήσεις από τον κόσμο με τη βοήθεια της ελληνικής υπηρεσίας του Euronews. Τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας. Ορισμένοι από αυτούς έχουν καταφύγει σε βασικές εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται ο ΟΗΕ. Άλλοι αναγκάζονται να αναζητήσουν ασφάλεια σε δρόμους κοντά σε νοσοκομεία και σε σχολεία. Οι άμαχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, καθώς και με κατεστραμμένα συστήματα ίδρευσης και αποχέτευσης. Οι συνθήκες είναι τραγικές, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος λοιμόξεων. Σε μεγαλύτερο κίνδυνο βρίσκονται οι έγκυες γυναίκες και τα νεογέννητα. Υπάρχουν περισσότερες από 50.000 έγκυες γυναίκες και περίπου 337.000 παιδιά κάτω των 5 ετών στη Γάζα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητεί επίγουσα και ταχεία μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη λωρίδα της Γάζας. Μετά από έντονες διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες, οι σοσιαλιστές της Ισπανίας φέρεται να κατέληξαν σε συμφωνία συνασπισμού με τον αυτοεξόριστο αυτονομιστή ηγέτη της Καταλωνίας, Κάρλες Πουτσδεμόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προσφέρει αμνηστία στον Πουτσδεμόν και σε άλλους ηγέτες της αποτυχημένης απόπειρας απόσχεσης της περιοχής το 2017. Σε αντάλλαγμα, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα λάβει την υποστήριξη των βουλευτών του αποσχιστικού κόμματος στο Κοινοβούλιο για να σχηματίσει κυβέρνηση, αν και με ισχνή πλειοψηφία. Οι σοσιαλιστές ήρθαν δεύτεροι πίσω από το κυριότερο συντηρητικό κόμμα της Ισπανίας στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου, αλλά ήταν σε καλύτερη θέση για τον σχηματισμό κυβερνητικής συμμαχίας από το κεντροδεξιό μπλοκ. Κάθε προσδοκία και εκτίμηση ξεπέρασε το περίφημο έργο του Πάμπλο Πικάσο «Φέμα Λαμόντρ», «Γυναίκα με το ρολόι», που πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι του ποσού των 139,9 εκατομμυρίων δολαρίων, που ισοδυναμούν με 181,2 εκατομμύρια ευρώ.
Ο νέος ιδιοκτήτης παραμένει άγνωστος αφού πλειοδότησε μέσω τηλεφωνικής προσφοράς. Ο πίνακας είναι ένας από τους τρεις του Πικάσο με ρολόγια που φιλοτεχνήθηκε το 1932, απεικονίζοντας τη Γαλλίδα Μούσα και ερωμένη του Μαρί Τερές Βαλτέρ, η οποία επίσης ήταν ζωγράφος. Η επιρροή του William Shakespeare παραμένει ισχυρή περισσότερο από 4 αιώνες αφότου ο διάσημος δραματουργός ξεκίνησε την καριέρα του. Για να σηματοδοτήσει τη συνεχή απήχηση των λόγων του διάσημου θεατρικού συγγραφέα, 400 χρόνια μετά τη δημοσίευση του πρώτου φύλου, ο Βρετανός σκηνοθέτης Jack Duers έστειλε ένα πορτρέτο του Shakespeare μαζί με μία ομιλία του στο διάστημα. Αυτή η δημοσίευση του 1623 ήταν εξόχως σημαντική, καθώς χωρίς αυτή 18 έργα συμπεριλαμβανομένου του Macbeth θα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Από όλους εμάς τίποτα άλλο, πάρα πολλές ευχές. Γεια σας.